Πόσο λαχταρό τ' άρμυρο νερό να με φέρει στη γη τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με πάντα να νικάς. Μοίρα μου, δάσε μου, δάσε μου, να χωράς λίγο εγώ. Μοίρα μου, μίλα μου, δάσε μου, γράψε μου, ένας παλιάνθρωπος είσαι ρε, ένας φωνιάς που εκεί αρέσει να σκοτώσεις τον πεθερό σου, τον τζίρι μου και να φύγω για την κόρη μου στα σέρκα νου φωνιά. Κόψε την κουβέντα να μην σου κόψω με τον τρόπο που ξέρω. Με μπάτσε ρε. Μετάνωσες για τούτο που έγινε και μεταξύ μας. Την κρεμάλανε την εγκλήτωνε. Έχει χάρη που εμίλησε, που εμαρτύρησε η Πολύμνια και η Γαλάτια και πήγε μόνο φυλακή. Και τώρα, ίντα που άλλαξε και ευκήγε κουπά πάλι. Μακρά που την κόρη μου! Στην εισπόη Πολύμνια και μεν ξιάνεις έχω σε διμένη πόδια σέρκα. Συγχώρα μου για τούτο. Δεν έπρεπε να φύγω την καρκιά μου και το κορμί μου. Να παραδοθούν έτσι εύκολα. Ωραία. Σε δυο-τρεις μέρες το πολύ θα έχετε την άδεια στα χέρια σας. Αμα ένα μου το έκυψε σου το όπλα. Όπως τα συμφωνήσαμε. Η Βερόνη δεν ξέρω να μου νεθαμείς. Αμα ό,τι ρεαλιά έχασα, θέλω τα πίσω ούλα ως την τελευταία δεκάρα, ναι, κατάλαβες. Είπε μου ότι σε καμιά δυο μέρες είναι να γίνει συμφωνία. Εν να τους τα παραδώσουμε και να ησυχάσουμε κι εμείς. Εξάλλου, εκείνα που να μας δώκουν τούτοι, είναι πολλά παραπάνω από εκείνα που ήταν να μας δώκουν οι άλλοι. Επίστεψα ότι οι άσχημοι καιροί ερέξανε, χαθήκαν, ότι ήταν να είμαστε όπως πρώτα. Μα ειστήρισαν άδοξε, εν τούτο αρνήστη με πάλι. Απαιτώ να σταματήσεις να σαλιαρίζεις με τον Παναή μπροστά στα μάτια του αρφού μου. Και το χειρότερο μπούλα είναι ότι το μωρό να λυνίσκει μέσα στο καπαρέ. Τούτον κατάλαβες πόσο σοβαρό είναι. Μα είσαι με τα καλά σου. Ο λαϊ του μια χαρά. Να πω θες να ξεπατζέσεις την έννοια του. Τόσο που ήταν κοινός ο κύριος που κατέβαινε νέχτες πόσο μας. Ποιος κύριος? Ο κύριος που κατέβαινε νέχτες το δίλης που πάνω. Μα εν τον είδες. Τι είπε ο Καράγιορκης στις αρφές μου ότι δεν είσαι στο χέρι. Δεμένη χειροπόδαρα, έτσι ακριβώς της είπε. Και είναι να μπούπα να πει τούτον τώρα. Δεν μπορεί να αρκάζει να χρησιμοποιήσει ο Καραόρκης εναντίον της άρφης μου για να την εκβιάσει για το μωρό. Δεν ξέρω τι άλλο σκέφτηκε τώρα για να την βασανίσει, αλλά έπρεπε να βλέπω πώς με κοιτούσε η μικρή όταν έφευγα. Με μια τρυφερότητα, μια οικειότητα, σαν να με ήξερε από πάντα. Μου χαμογέλασε κιόλας. Στρατό, τούτο που πέγαμε, εμπολά επικίνδυνο. Αν πει το μωρό, αν κάνει τώρα ό,τι σε είδε.
Τι να πει, να πει ότι είδε ποιον, αφού δεν με ξέρει. Και αν είπετε τίποτε, μόνον είδες σε. Όχι, δεν πρόλαβα. Ήταν μέσα ο αχρίος. Μια βολά στρατό, δεν πρέπει να ξαναπάεις. Δεν πρέπει να σ' αντανώνεται η ειρήνη τώρα, σαν μένει ξέρει τίποτα. Τώρα άκυψε και πάνε ευκαιρία που σε στράφει πίσω ο Καραγιούρκης. Εγώ πάντως αυτόν κάποια στιγμή θα τον σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια μου, τα θυμάσαι. Θέλει να κάνει κουμάντο στη ζωή του παιδιού μου, ο Φωνιάς. Και τώρα άρχισε πάλι τον ίδιο αμάνε με την αδερφή σου. Πως κρατήθηκα και δεν του όρμηξα, ένας Θεός ξέρει. Στρατό, ενώ Θεός πού σε σταμάτησε. Ούτε εγώ ξέρω να μπορεί να γίνεις και του να τους εφανερώνεσουν έτσι σχέδιο και το σκιό. Εγώ πότε θα ξαναπάω να το ξέρεις. Δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι. Τώρα έχω ένα λόγο παραπάνω να θέλω να μιλήσω στην Πολύμνια. Με χρειάζονται πολιτεύκοι και η Πολύμνια και η Μικρή. Βάλεσαι ένα βούκο φάι μες στο στόμα σου πριν που πάεις μες στην τάξη. Εν τέλος να βγάλεις την ημέρα σου. Δεν θέλω να φάω. Καλά τι όμως. Μανά, να μην την ξανανοίξουμε τούτη την κουβέντα, εντάξει. Κάνει. Σου που κάνει. Είχε πολλές δουλειές. Έφυγε που το ξεφώτη. Και σου, είναι ανάγκη κάθε φορά που με χωρίζω μπρος σου να μπορώ να έβγεις. Πρέπει να βάλω το φαΐν πάνω. Να σου κάνω καφέ, να φέντη. Ευχαριστώ σου. Πια τον είσαι στην κάμαρή μου. Πέ μου, χτες το δίλης, είχε βίζητες η γυρά σου, τίποτες ξένους. Ξένους. Είναι τα ξένους, να θυμούμε να έρθενε στο μας κανένας έψη. Χτες. Η Ρινού η Μιτσά, η κόρη μου, είπε μου πως είναι ένα ψηλό, καστανό, με πράσινα μάτια και κατεβαίνει τις σκάλες. Ψηλό, καστανό, ποιος εμπουνάνει. Αρέσου εν τον Πολύκαρπον που είδε τον επιστάτη, αμα ο Ιτσίνος εν... Ας προμάλλεις. Το μωρό είπε μου μητσότερος, κοντά στην ηλικία μου. Εν πάει που ποτέ όνος μου. Εγώ κανέναν εν είδα. Καλό. Πάνε στη δουλειά σου τώρα. Είσαι μια άλλη κρυφαλού που έσου να σε σάσω καλά. Εγώ είμαι. Θεό, πήρες το μωρό στο σχολείο, ρε. Πήρα, δεν ακούω. Τρέχει η ψυχή μου κάθε φορά που φκένει από το ξεπορτίνο ο Ανδρέας. Όχι πώς. Έσο δηλαδή είμαστε ασφαλισμένοι από την αρκούτα και σε να έρθουν να μας βάλουν καμιά μπόμπα τα μέσα. Για στο καπαρέ. Έχεις το νου σου, καημένε μου, γιατί... Έχω το νου μου, έτσι είπε κανένας χαντός. Έλαβα τα μέτρα μου. Ερέσει κανένας που την γειτονιά να δεν τον τσακάρουν καλά τα κοπέλια μου. Μακάρι Θεέ μου. Μακάρι Θεέ μου, μακάρι. Καλώς σας έρθαμε. Ναι, Μαργαρίτα μου, καλώς. Να πάω στο καπαρέι, εντάξει. Άντε, έφυγα. Στο καλό. Κόρη μου, ήπιες καφέ. Θέλω, μάνα. Είναι κάτω μένα τα στόμασια. Γιατί? Έχουμε πρόβλημα, μάνα. Μια άλλο πρόβλημα. Να που γίνει και πάλι. Ατεσύρτησε, κόρη μου. Να που τρέχει.
και τον πεφοάσω. Ο Τζόρτζ είπε μου ότι έχει την έννοια του Αντρέα μας και ότι εν του αρέσκει που αναγιώνεται μες στο καπαρέ, λαλή. Μαμά, φοβούμαι ότι σκέφτεται... ότι σκέφτεται να μου τον πιάει. Πότε να μας δείξεις την ταινία? Πότε? Σε πολύ καιρό ρε Στεφάνη. Περιμένε. Άντε, έτσι πότε όλοι πάνω, θέλουμε να γίνουν όλοι αστερικά του σινεμά. Βρέχομε για λίγα, όρμα του Θεού. Έτσι όπως είσαστε και αμέ και μουρμουράτε του, εν να τον κάνετε να μην ξαναγυρίσει η ταινία μες στο κορφό μας, όλα. Ναι ρε παιδιά, ήρθε να πνάσω ένα κομπο τη δουλειά και πελάνετε. Πάρτε ένα κομπο υπομονή. Έχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμα. Να τελέψω γίστερ και να σας τη δείξω. Καλό. Άντε, να πάτε στο καλό. Άντε, γεια σου. Γεια σου. Στο καλό. Κύριε Λέις, ωραία κύριε Λέις. Στεφανή, θα δείξεις την ταινία. Θα μες στον καμενέ να δείξεις την ταινία, να. Να έχουμε και εμείς το κέρτος μας, εντάξει. Ναι, καλό. Να βάλουμε και έναν κότσινο πέφτσιν έτσι πάνω στο πλακόστρωτο, να νιώθουμε ότι είμαστε στο Hollywood. Τέλος πάντων, παπά, να μου δείξετε ρέντια που σου πάρω. Μα να μου να κάνεις τόσα αργιά για κόρη που είσαι τώρα. Αφού είπα σου, είναι να πω να πιω φαρμάκα που τη λέμε σου. Α, Στεφανή, να πάρεις και αρφή σου στη Λέμεσο, ναι, να ξέρεις, α. Όχι, παπά, εγώ θα στεργώ στη Λέμεσο, έχω να δείξω ταινία απόψη. Να πάμε το λεωφορείο, αφού είπα σου το. Άντε, έσου τελειά. Να πάω στο καλό, κόρη. Στο καλό. Είχα την ημέρα μπορεί να πεθάνω, είναι ξέρω εγώ. Έλα, λες σου, τα Ιώνα συναυτίσαμε, πότε μου βάλες φτύγε να μου βάλει και τώρα, κόρη. Άντε, 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 πού καταλήξαμε, να. Μανά, δεν είναι ώρα να τα βάλεις μητά μου. Μα καλώς να μην τα βάλω μητά σου, κόρη μου, λαλείς. Έπρεπε να σου το πει ο Τζόρτζ για να καταλάβεις πως η ζωή που κάνεις βλάφτει το γιο σου. Έχει δίκιο ο άνθρωπος στο κάτω-κάτω, το καλό του αρφού του που σκέφτεται. Και που να ξέρε εγώ, μα πως. Μη είσαι κανένα δικαίωμα, μπα στο γιο μου. Δεν μπορεί να μου τον πιάει. Η μάνα του Αιγιώ είμαι. Mm. Όσο για τη ζωή που κάνω, δεν δέχομαι να με κρίνει κανένας. Άμα τώρα προμουντάρει να αλλάξω τη γνώμη του Τζόρτζ. Επέμουν να δούμε καλό. Να μου λαρκάζει να κάνεις. Εν τέλος να τον καταφέρεις τούτο να κουρκάρει. Δεν ξέρω. Άμα κάτι να κόψει ο νους μου. Δεν θα είχω κανένα να μου πιάει τον Αντρέα μου. Κορή, γιατί εν το λαλείς του Αντζουλή να συντήσει εκείνος του Τζόρτζου. Α, τον Αντζουλίν εκτιμάτων και ό,τι του πει να τον ακούσει ενώ είσαι έναν κοριότη και να του πεις εσύ σου παλήφτη. Αν ήταν άλλος πως τα πράγματα ήταν να το κάνω. Αμα τώρα ο Αντζουλίς έχει πολλά πας στην κεφαλή του. Φοβούμαι έτσι είναι ευριασμένος που είναι με την πόμπα που μας έβαλαν να τα βγάλει πας στον Τζόρτζ και τούτον να κάνει πολλά χειρότερα την κατάσταση για λόγο μου. Όχι, όχι, κάτι άλλο πρέπει να σκεφτώ. Ένας είναι ο τρόπος, Ρίτα. Να κόψεις που τον Παναή, μεν τον κουβαλάς αμέσα. καλό. Σου άρεσε η παραγγελιά μου. Είσαστε καλά, κορούες μου? Μάλιστα, κύριε Ανδρονίκη. Μπράβο. Άντε, έτσι φρόνημα να παίζετε. Ειρήνη μου, πάλι γράφεις κορούα μου. Σκέφτηκα κάτι για το παραμύθι μου και δεν ήθελα να το ξιάσω. Να σου διαβάσω ένα που γράψε χτες. Καλό, διαβάζω μου. Κάποτε συνέβαινε κι αυτό. Ξεφυσούσε η θλίψη το μελάνι της κι όλα τριγύρω, λίγοντας τη συννεφιά. Η αγκεφιά πλάκωνε τότε την ψυχή του μικρού αγοριού και το μόνο που αποζητούσε ήταν τη μοναξιά. Κάπως έτσι κυλούσε και εκείνο το απόγευμα, όταν ξαφνικά είδε να εμφανίζεται μπροστά του ένας άνδρας, ψηλός, λεβεντόκορμος, με μάτια καταπράσινα. Κατέβαινε τρεχτός στις σκάλες. Κοίταξε το αγόρι, του χαμογέλασε και είχε τόσο φως και τόση γλύκα εκείνο το χαμόγελο που αμέσως έδιωξε τη συννεφιά μακριά και η γη λούστηκε ολόκληρη στο φως του ήλιου.
ίδιος υπότης του παραμυθιού έμοιαζε. Μέχρι που κοίταξε ψηλά στο παραθύρι, σίγουρο το μικρό αγόρι, πως θα βλέπε και την αγαπημένη του όμορφη εκείνου άντρα να του κουνάει από εκεί πάνω το μαντίλι. Με τιάρα στο κεφάλι, πριγκίπισσα, πανέμορφη, όπως και εκείνον. Έφυγε το παλικάρι, μα του μικρού αγοριού ακόμη γελούσανε τα χείλη και η καρδιά του. Ξανά άνοιξαν πανιά τα κέφια του, κι αν δεν είχε πατέρα του τον άρχοντα, που όλα τα μπορούσε και ό,τι ζητούσε αμέσως του το χάριζε. Πολύ θα ήθελε να είχε για κύρι του αυτόν τον άντρα. Αυτόν και κανέναν άλλο. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Πολλά ωραίο, μπράβο σου. Να σε ρωτήσω κάτι, Ειρήνη μου. Εν τέλος σε σκέφτηκες να γράψεις για τούτον τον άνθρωπον τώρα, τούτον τον λεβεντό κορμόν τον, με τα πράσινα μάτια πως σαν τον υπότι. Εν τον σκέφτηκα. Είδα τον. Είδες το. Πού τον είδες? Είδα τον εχθές να φεύγει πόσο μας. Εγκατέβαινε τα σκαλιά. Και ποιος εμπονεί, Ειρήνη μου, ξέρεις το? Όχι, εν τον ξέρω. Πρώτη φορά τον είδα. Για τσινόν που λάλεις και του τσιρού σου, που μ' αρώτα. Ναι, για τούτον. Αμα ούτε ο τσιρής μου τον ξέρει. Εμείς τσίκουρο είμαι. Είσαι σίγουρη πως τον είδες τούτον το ψηλόν τον άνθρωπο. Ο ξεφαντάστης το. Όπως γράφεις και τις ιστορίες. Αντρονίκη, ξέρεις με ένα λαλό ψέματα. Αγγελίσσα. Συγχώρα. Εν και θέλα να σε βγάλω ψευτίσσα. Θα πούμε το δίλησε στο χωράφι του δικού μας την κογκή. Ντάρι Άντρικο. Είσαι καλά, Λεβέντη? Καλά. Σου? Καλά είμαι και εγώ. Ασκούλασε και πάει έσω. Θα σου δω ένα γράμμα. Φτιάς το της αρχής σου Ισπανούλας. Να μου δώκεις αυτοκίνητο, ήμπαλε. Σήμερα είσαι ένα εγώ, άμα να σου φέρω άλλη πολλά. Έλα, πιάστο. Έλα και τα ριάλια. Να αγοράσεις μανικό σου ό,τι θέλεις. Με πολλά τούτα. Αγοράζω 10 αυτοκίνητοφια. Καλά, δέχομαι. Μπορεί να πεις κανένου τίποτες, μανιχαρής φανούλας. Κανενού, μα ούτε του παππού μου. Ούτε του παππού σου, καταλάβεις. Εντάξει, έτσι με κανένα μωρό, κατάλαβα. Μπράβο ρε Ανδρέα, είσαι τσάκος. Νάτος πάλι. Ποιος? Αυτός που σου βάζει εμπόδια στα σχέδιά σου. Έχεις κανένα συγγενή, κανένα κοντινό άνθρωπο? Αυτός ο άνθρωπος δεν σε καταλαβαίνει. Είναι πολύ κοντά σου, αλλά ενδιαφέρεται για σένα να βάζει συμφωνή σε αυτά που θα κάνεις. Όμως, να χαίρεσαι διότι έχεις πολύ καλούς φίλους που θα συμμερίζονται να αποφασίσουν και θα σε βοηθήσουν ως το τέλος. Γιατί πραγματικά αυτό που πας να κάνεις είναι πάρα πολύ δύσκολο και μπορεί να μπλέξεις με κακούς ανθρώπους και επικίνδυνους. Γι' αυτό be very careful. Πρόσεξε πολύ καλά. Οκ? Okay? Τι είναι αυτό που σκέφτεσαι να κάνεις, κορίτσι μου? Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι, αλήθεια. Δεν ήξερα να πω τούτο που θωρείς τα χαρτιά μου. Ξέρεις. Πώς δεν ξέρεις.
Αν δεν ήξερε, δεν θα ερχόσουν εδώ να ρωτήσει, να μαθαίνει. Αλλά δεν μου έχει εμπιστοσύνη στο ξανά παγαλανομάτα μου. Είμαι μετάφορο. Δηλαδή, κυρία Φαρίντα, έχει πολλού άνθρωπου που έρχονται εδώ να του πει την τύχη του. Πάρα πολλού. Όσου δεν χωράει το μυαλό σου. Αλλά αυτοί ξέρουν πω δεν του λέω ποτέ σέματα. Με εμπιστεύονται αυτοί. Γι' αυτό. Και δηλαδή, λαλού σου όλα τα μυστικά του. Όλα. Δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα, διότι εγώ θα τα δω πριν από αυτού στα χαρτιά. Σου είπα, μου έχουν εμπιστοσύνη, ανοίγονται σε μένα για να μπορέσω να δω κι εγώ το μέλλον του. Και εσύ, μην είσαι σαν το στρίδι. Ανοίξου, παιδί μου, μίλησέ μου, έχει μου εμπιστοσύνη. Αφού πληρώνει που πληρώνει, γιατί δεν θέλει να τα μάθει όλα. Καμών, έλα, εσύ θα ωφεληθεί. Ω, με συγχωρείς, πάω να δω ποιος είναι. Ναι. Η κυρία Φαρίντα. Ναι, εσύ ποιος είσαι. Στέλνει με η κυρία Αλεξάνδρα. Α, η Αλεξάνδρα. Α, έλα μέσα. Έλα, έλα. Με συγχωρείς, κάτι επίγουα. Το τσάι σου, παππού. Α, δίκιο. Είναι ευκαιρινό που μέσα, δηλαδή, πέσαν πολλά εις πράξεις. Οφ. Και όσο σώσεις, παιδί μου, υποσχέθηκε μου να με συστήσει με τη σειράδεν του Φίσαρ. Και δεν έκαμε τίποτα, αρκεί, αρκεί πολλά. Δεν με αρεζόνεις, παππού. Και μπορεί τελικά να με μας συγκριαστεί, η σειράδη. Ναι, αμά. Όχι, όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι μόνο με τη σειράδεν να καταφέρουμε να μπούμε μέσα στα στοιχήματα κι εμείς. Παράνομα, ξυπαράνομα, τούν τη δουλειά. Εγώ θέλω πολλά την κάνω. Πολλά. Παππού μου, μπορεί να βρούμε έναν άλλον τρόπο, δεν ξέρεις καμιά φορά. Εμένα, να πούμε, έφτασε στα αυτιά μου πως η κυβέρνηση σκέφτεται να δώσει άδειες για να κανονίζουν στοιχήματα. Νόμιμα. Αντίστοιχα, χωρίς κανόνια. Αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να κανονιστούμε κι εμείς. Δεν έχει ανάγκη να είμαστε μια ζωή μες στην παρανομία. Καλά, μια στιγμή. Εσένα ποιος σου είπε εσύ πράγμα. Κανένας. Άισε να το σιουρέψω και να σου πω. Μπορεί και να μπελάρεις. Παππού. Οπα. Είμαι εσύ. Μην τώρα, τώρα. Είναι νωρίς είσαι σε σούπα τώρα. Εύκολα θα μας πιο γλώρα σήμερα. Α. Τι είπε μου, είσαι μανιχός σου. Είναι εντόλωση του Ναρτού. Με τα τσιράκια μου. Γιατί είναι ίσως με τα τσιράκια μας εδώ. Μην χρειάζεται. Τη στράτα ξέρω ότι είναι και μόνος μου, οπότε δεν είμαι κανένα μωρό. Όχι, Αντρίκο. Όχι. Του δεν το δέχομαι. Όχι. Θέλω να μην έρχεσαι μανιχός σου. Να έρχεσαι μαζί με τα τσιράκια μου να σε προσέχω. Εντάξει, συμφωνεί. Χάτε. Πάμε λοιπόν. Να πούμε τις τετές σου να παρασυνώσει να φάω. Εντάξει. Καλά, πάνε και έρχομαι. Α? Θέλω να μου δείξει κάτι η Φανούλα στα μαθήματα μου. Για την αριθμητική. Η Φανούλα ξέρει καλύτερα. Είναι. Που γίνω πα στην αριθμητική, η Φανούλα καλύτερη και πούμε. Εντάξει, πάω εγώ και ο καρτερός. Εντάξει. Γεια, Τερίμιτση. Φεύγω και έχω σε δουλειές. Ένας άνθρωπος για να σου το δώκω. Όμως μυστικό. Γιατί και μου είχε λεφτά για να μην το πω σε κανέναν. Ούτε στον παππού. Ποιος είναι που τούτος άνθρωπος που σου στέλνει γράμματα. Είναι ένας πελάτης, Ανδρέα μου. Για κάτι δουλειές. Και γιατί καλό έπρεπε να το μάθει ο παππούς. Μα κάνεις δουλειές πίσω από τη ράσα του. Ρε Μιτσί. Μπορεί να μου βγάλεις γλώσσα σαν εμένα. Χάτε, μπορεί να πας να φάεις. Oh,
Κρίμας. Και θέλα το τζιν το φουστάνου, η φίβο μου. Άλλη στράτα λαλούμε. Ότι βολά μπαθαίνω τσίχατα. Δεν θέλα να χάσω, θα αρκέσαι. Ναι, μα είναι τα λόγια και πέσες έξω. Δεν έπαιζα έξω, γελάσα μου η πουσού. Εγώ δεν έπαιξα κούρσα να πέζω έξω. Μα είναι δυνατό. Έξτε, έγινε. Κι άστα που στούσε βιέμπλα. Έγινε, βέβαια αφού του νοιάζεις. Δεν μου ζαχωρίζε σου. Είναι ξανά είδα αρσενικό. Δεν πάνε και παγωρίζεις έτσι να κουράσεις έξω. Να μου πάθα. Δεν ξέρεις πόσα ρε αγγέ χάσα παστούσα πάρους μόνο φάτσα. Όχι αν πάρω με τη βάκλα. Αφού σου αρτηρούν ρε φίβο παράες, τόσο μάτσο πάλι λίγο να περάσουμε ρε. Φίβο, αν ειρκάζεσαι παράες, δικιώσου τους, δεν έχω πρόβλημα. Καρά Γιώργη, μα είμαι κανένας μανός θα αρκέσαι, α? Να βγάλεις ρε αγγέ παστεράσι μου, δεν ξέρω πώς είσαι τόπο γλύφος. Και να σε βοηθήσω που το είπα, Βλάνη. Δεν χρειάζομαι την βοήθεια σου. Γερεύτω αλλού. Να μου θέλεις. Έχω συνάντηση με Φανούλα ύστερότερα. Πόσο λαχταρό τ' άρμυρο νερό να με φέρει στις γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώ συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με ρωτάς σπαθιά, να χτυπάς πάντα να νικάς. Ένας παλιάνθρωπος είσαι ρε, ένας φωνιάς που εκεί αρέσει να σκοτώσεις τον πεθερό σου, τον τζίρι μου και να φύγω για την κόρη μου στα σέρκα νου φωνιά. Κόψε αυτήν την κουβέντα να μην σου κόψω με τον τρόπο που ξέρω. Με μπάτσε. Εμετάνωσες για τούτο που έγινε και μεταξύ μας. Την κρεμάλα ναι την εγκλήτωνε. Έχει χάρη που εμίλησε, που εμαρτύρησε η Πολύμνια και η Γαλάτια και πήγε μόνο φυλακή. Και τώρα, ήταν που άλλαξε και ευκήγε κουπά πάλι. Μακρά που την κόρη μου! Στην εισπό η Πολύμνια και με νηξιάνεις έχω σε δειμένη πόδια σέρκα. Συγχώρα μου για το τότε. Δεν έπρεπε να φύγω την καρκιά μου και το κορμί μου. Να παραδοθούν έτσι εύκολα. Ωραία. Σε δυο-τρεις μέρες το πολύ θα έχετε άδεια στα χέρια σας. Αμα, να μου το κοίτσια σου τα όπλα. Πώς τα συμφωνήσαμε. Η Βερόνια, δεν ξέρω να μου νεθαμείς. Αμα, ό,τι ρε αλλιά έχασα, θέλω τα πίσω ούλα ως την τελευταία δεκάρα, ναι, κατάλαβες. Είπε μου ότι σε καμιά δυο μέρες είναι να γίνει η συμφωνία. Να τους τα παραδώσουμε και να ησυχάσουμε κι εμείς. Εξάλλου, εκείνα που να μας δώκουν τούτοι, είναι πολλά παραπάνω από εκείνα που ήταν να μας δώκουν οι άλλοι. Επίστεψα ότι οι άσχημοι καιροί ερέξαν, χαθήκαν. Ότι ήταν να είμαστε όπως πρώτα.
Μαϊστήρης ανάδοξε, εντός και αρνήστη με πάλι. Απαιτώ να σταματήσεις να σαλιαρίζεις με τον Παναή μπροστά στα μάτια του αρφού μου. Και το χειρότερο μπούλα είναι ότι το μωρό να λυνίσκει μέσα στο καπαρέ. Τούτο να κατάλαβεις πόσο σοβαρό είναι. Μα είσαι με τα καλά σου. Μου λέει του μια χαρά. Να πω θες αξιπάτσεσαι στην έννοια του. Κι όσο που ήταν κοινός ο κύριος που κατέβαινε νέχτες πόσο μας. Ποιος κύριος? Ο κύριος που κατέβαινε νεχτές το δίλης που πάνω. Μα εν τον είδες. Τι είπε ο Καράγιορκης στις αρφές μου ότι δεν είσαι στο χέρι. Δεμένη χειροπόδαρα, έτσι ακριβώς της είπε. Και είναι να μπούπα να πει τούτον τώρα. Δεν μπορεί να αρκάζει να χρησιμοποιήσει ο Καράγιορκης εναντίον της αρφής μου για να την εκβιάσει για το μωρό. Δεν ξέρω τι άλλο σκέφτηκε τώρα για να την βασανίσει, αλλά έπρεπε να βλέπεις πώς με κοιτούσε η μικρή όταν έφευγα. Με μια τρυφερότητα, μια οικειότητα, σαν να με ήξερε από πάντα. Μου χαμογέλασε κιόλας. Στρατό, τούτον που έκαμες, εμπολά επικίνδυνο. Αν πει το μωρό, αν κανένα ούτε ρώτησε, είδε. Τι να πει, να πει ότι είδε ποιον, αφού δεν με ξέρει. Και αν είπετε τίποτε, μόνον είδε σε. Όχι, δεν πρόλαβα. Ήταν μέσα ο αχρίος. Μια φορά στρατό, δεν πρέπει να ξαναπάεις. Δεν πρέπει να σαντανώνεται η ειρήνη τώρα, σαν μένει ξέρει τίποτε. Τώρα άκυψε και πάνε ευκαιρία πως στράφει πίσω ο Καραγιούρκης. Εγώ πάντως αυτόν κάποια στιγμή θα τον σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια μου, το θυμάσαι. Θέλει να κάνει κουμάντο στη ζωή του παιδιού μου, ο Φωνιάς. Και τώρα άρχισε πάλι τον ίδιο αμάνε με την αδερφή σου. Πως κρατήθηκα και δεν του όρμηξα, ένας Θεός ξέρει. Στρατό, ενώ ο Θεός που σε σταμάτησε. Ούτε εγώ ξέρω να μπορεί να γίνεις και του να τους εφανερώνεσουν έτσι σχέδιο και τους σκιό. Εγώ πάντως θα ξαναπάω να το ξέρεις. Δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι. Τώρα έχω ένα λόγο παραπάνω να θέλω να μιλήσω στην Πολυμία. Τις. Μα από την άλλη, επιμένει. Εσύ, ουρίλα, λοιπόν, τον είδε. Να μου γεννήσκεται. Πέτε μου για μένα να καταλάβω. Τίποτε, θείε. Όπως τα ξέρεις. Όπως και να έχει άλλον τα προσωπικά, άλλον ο σκοπός του της ομάδας. Είπα σου, δεν έχω σκοπό να κάνω πίσω. Είσαι σίγουρη? Πολλά σίγουρη. Θέλω να έχεις καμιά αμφιβολία για λόγο μου. Και να ξέρεις ότι οποιαδήποτε στιγμή είμαι στη διάθεσή σου για να αναλάβω δράση. Πολλά καλά. Ποιο να πρέπει να πάω. Να πάω από όσο σου. Θέλω να την μάνα σου. Εν τζα μένα πάεις. Αμα εγώ να ρέξω από τον καφέ, ναι. Καλό. Έχετε γεια. Ξανανεκατώσεις. Να μου θέλεις να πάει να τα σπουρτίσει όλα του παππού μου. Ό,τι και να πει ο Ανδρέας στον Τζουτή, έστω να τα σκεπάζεις. Σε φοβούμαι. Εκτίμησα το πάντως που είναι υπεστίποτε της μάνας μου. Ότι ευρεθήκαμε, εννοώ. Δεν να δεις πω. Εξυπηρετά μας τίποτες. Ήταν που είπατε. Μαλώσατε πάλι. Εμπήξε μου που λέει η μάνα σου. Αν με χωνεύκει. Και. Παραξενεύτης. Είπε μου. Πως ούτε σου με θέλεις. Δεν να σε θέλω.
εντός από μας έδαμες. Και ακόμα, έμαζε ασπαμών. Εκατώνεσαι μέσα στα βόθηκια μας. Αν εκατώνομαι εγώ, τι είναι ζήτηση να βρεθούμε. Είσαι εντολόν της φαίνεται. Ναι. Αμα πού εμπούσαστε νεκατωμένοι και φοάστε αμπαζευλάψους σας. Από ό,τι κατάλαβα, Φανούλα, είναι πολλά άσχημα τα πράγματα. Φταίνει αν τις ζηλίες. Για τις ζηλίες. Οξάει για τα όπλα ο Καυκάζουλος. Μπράβο σου, Φανούλα. Εσαι καρτέρου να είσαι τόσο παλιγαρινά. Μασχαλά σου. Θέλει μια άλλη ντόλμη να τα βάλεις με τους Εγγλέζους που γυρεύκουν τα όπλα και σου να στείνεις πόη και να μεν τους τα δικιάς. Κύριε Κετρεμή, σας πω. Όλα. Μάλιστα, κυρία Χριστίνα. Αρκέσαι πως να μου γελάσεις εσώ εμένα, μα. Καλά. Μπορεί να μου φάεις 4,000 στον υπόδρομο. Αμα γιώνει να σε κανονίσω με άλλον τρόπο. Να ακούεις φίβος και αφούσας να χωστείς. Έλα, φίβος. Είχαμε κανένα νέο από τη διαθήκη του Φίσερ. Ανοίξαν τη. Του άφηκε την κληρονομιά. Όχι ρε. Έκαμε έτσι πράγμα ο Φίσερ. Ακόμα να ηρεμήσω από τη σύγχυση μου. Ήταν μεγάλη έκπληξη. Ποιος το περίμενε. Μα πού να το φανταστώ ότι ο Φίσερ είχε διαρρωμένη. Και να της αφήσει και όλη την περιουσία πάνω της. Ενώ εμένα να άφησε μου κάτι ριαλούθηκια και της Αλεξάνδρας ένα χωραφού κάτι κατσάβραχα δηλαδή με ένα σπιτούι μες στη μέση. Τούτο που έκαμε ήταν καθαρή κοροϊδία. Καλά ρε Χριστίνα, εν υποψιάστηκες ποτέ ότι σε πατούσε. Πού να το υποψιαστώ, Τζορτζ. Έτσι μείνεις και σπίτι μας τον τελευταίο καιρό. Εγώ σήμερα πληροφορήθηκα γιατί ότι είναι χαρίκλια. Γενήκαμε ρεζίλη δηλαδή. Και μέσα στη διαθήκη αναφέρει την ως μέλουσαν κυρία Φίσερ. Άκου πράγματα! Και το χειρότερο για λόγο σου είναι ότι μπορούσε να αλλάξει τη διαθήκη λίγο πριν σκοτωθεί. Του το γυρίζει τις υποψίες πάλι εναντίον σου. Γιατί οι υποψίες να με γυρίσουν πάνω στην ηρωμένη του. Η αστυνομία σίγουρα να κάνει τις έρευνές της. Άμα εσύ είσαι σε χειρότερη θέση. Εσύ ήταν να χάσεις μανιχά τα ρελία του Φίσερ. Άμα από ό,τι φαίνεται, απαντούσε στη ζώνα. Άρα για την αστυνομία έχεις κάθε λόγο να θέλεις να το βγάλεις σπίτι. Μα και όχι, εγώ δεν είχα ιδέα για τούτη τη γυναίκα. Ναι, αλλά ποιος είναι να σε πιστέψει. Τι θα κάνω. Τι θα κάνω για να βρω το δίκιο μου. Γιατί όλα τα πράγματα πηγαίνουν εναντίον μου. Άκου, Χριστίνα μου. Δεν θέλω να απελπίζεσαι. Εγώ λέω σου τα έτσι, ομά, για να είσαι προετοιμασμένη για όλα. Θα μιλήσουμε με τον δικηγόρο σου. Θα συνεργαστούμε μαζί του, έτσι που αν χρειαστεί να σε υπερασπιστεί, να είναι έτοιμος για όλα τα πιθανά σενάρια, να μπορεί να τα αντικρούσει. Εντάξει. Κάνεις λάθος. Δεν καταλαβαίνεις καλά. Δεν ξέρω τόσο. Είμαι σίγουρος. Αρκέσαι τον αρκεμός να μάθω. Με λίγα ριάγια, εν πολλοί αστυνομικοί που ανοίγουν το στόμα τους. Αρκέσαι με μανιχά βαρσόκελος ο Αντζουλής που σρώνει ριάγια ως αστυνομικού και ξερνούν του τα ουλά. Τι ήταν που σου είπασαι δηλαδή οι ζαυτιέδες. Που σας έχουν στο μάτι και να σας πατήσουν μες το τσάρουκα ώστε να ουζοκέτε τα όπλα. Χαρκές εν τυχαία που ψαλέψαν τον Απάρο, α, και που βάλαν την πόμπα μες του Καϊτζή. Καραϊορκή, εν είναι εμείς που έχουμε τα όπλα. Και θα αρκούμε οι πληροφορίες σου, Ελλάδος.
Μην πασκίζεις πως να μου σύρεις τα ακτή μες στα μάτια και θα τα καταέρεις. Ξέρω σε πολλά καλύτερα από ό,τι νομίζεις, κόρη Μίτσα. Είσαι η αίμα μου και σκέφτεσαι γιον εμένα. Εν κορτώνεις και είναι μπουλό σου που πήρα. Ανούλα μου, φέρ τον νου σου και πάρτο. Και για να σε βοηθήσω, πασκίζω. Ως που να τραβήσει τούτη κουβέντα με τα όπλα. Ως που να φάσει κανένα μπουλό σας. Φανούλα, εγώ θέλω να κλάψω, παιδί μου. Κι έτσι είναι ήταν τα πράγματα, όπως τα λαλείς. Εντάλωσή του να με βοηθήσεις εσού με μένα. Εσού παραδέχτου μου και να σε γλιτώσω από το μαγελιό. Να πάρω την ευθύνη όλη πάνω μου. Δεν μου ανοιχά που είναι τα όπλα και να σε βοηθήσω να βγάλεις περί του ριάλια. Περί του που είναι που είσαι κατά νου να βγάλεις. Άις με μια φορά να σου σταθώ. Και γιος αγγύρις σου. Να σκεφτώ πολύ, Δεύκη. Είμαι σίγουρη ότι η Ειρήνη εν το στρατό που είδε μες στην αυλή μας αποκλείται να βγάλει τα πράγματα από το νου της. Και από την περιγραφή, σίγουρα είναι τσίνος. Πολύ μία. Χάτησε τα πράγματα ενώ πως τα λάνεις. Γιατί έτσι σου σύντησε και έφυγε σαν τον κλέφτη. Ήταν να ρισκάρει να έρθω στην πόρτα σου, να δένει τον γυαλό σου. Δεν ξέρω. Αμά, νόθω το πως εντζίνος είμαι σίγουρη. Πολύ δέχτη. Μα είσαι ποδάτσες, σε πήρα χαπάρι. Τούτη μητσή εντζεδιού μου πάμε. Ως που να αποσπαστώ από το ένα πράγμα, θέλω συντάλλω. Πέ μου, δεν μπορώ να σε τρατάρω. Ένα γλυκό καρυδάκι που τα χέρκα σου έτρωάτω. Καλόν, που σου πάω. Πολύ μια, να σου φέρω και εσένα. Ευχαριστώ. Να φαντάζουμε και δυο πράγματα, αρφέ μου. Δεν ξέρω μου να μπουν να σου πω πολύ μια μου. Μια φορά ξανασκεφτήκαμε πως μπορούσε να σε πει το πράγμα. Να σου κοντέψει. Και, πέ μου, αν θυμάσαι να μπούμε πες προχτές πες εντύχα για το στράτο, α. Αν θυμούμαι και τις παραγγελίες σου. Και που σου γεγιώ πως όπως είναι τα πράγματα, έγινε ίσκεται να γίνουν και να πονηρεύκουμε. Είδες. Άτεκα. Με χάνεις το νου σου. Ψυχραιμία. Δεν σε κάνει. Έχεις και τον καραγιόρκι να σε απειλά για το μωρό. Έχεις όπως έχεις το χέρι τόσο με πρανάφεντος. Άεις το στράτο. Είναι άγια το δημένα φορμής τώρα. Πολυδεύκη, και σου που ξέρεις πόσο καρά γιορκείς, έχει μες στο sharing και απειλάμε για το μωρό. Το φράλεις τώρα. Δεν ξέρω το καρά γιορκεί, ρε πολύ μια μου. Γαλάτια! Γαλάτια! Δεν με βοράς που πίσω, Δετρή. Για θέλεις να με θωρείς ομπρός. Γαλάτια, θέλω να σου ζητήσω ξανά συγγνώμη. Νόθω άσχημα. Και πολλά καλά κάνεις. Αμα να σου πω κάτι, δεν υγριάζομαι τη λύπησή σου. Γαλάτια, έχω την έννοια σου. Αν είσαι την έννοια μου, θα μου εφερνέσουν έτσι. Ξέρεις να μου καταλάβα τούτες τις μέρες, Πέτρη. Ότι άδικα έφα τα χρόνια μου να κλαίω για λόγου σου. Δεν αξίζει τον κόπο. Πόμινε, Γαλάτια. Να μου θέλει να μου πει, Πετρί. Ότι ναι, κατάλαβα καλά. Εσύ σου αρέσει να φαίνεσαι ο κακό, α. Κακοφαίνεστε σου να σου λαλούν την αλήθεια. Κανένα μα κάνει στο θύμα, κύριε Πετρί. Γιατί το θύμα τούτη τη ιστορία εγώ είμαι. Που σου επίστεψα από μια άρχη, που σου έδωκα την καρδιά μου. Που έχασα.
τη ζωή μου για λόγου σου. Με μου τζίζει. Μη ξανατολμήσει να αποταυρίσει τα χέρια σου πάνω μου. Επρόδωσε με ξανά και ξανά. Επέταξε με πάλι όπω με πέταξε τότε. Μα αν είχα τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Αρώτησε με ποτέ εμένα πόσο πονώ. Ήταν που τράβησα τόσα χρόνια μανισί μου. Αρώτησες με πόσο μαράζιν έχω μέσα μου για τη μάνα σου και για τους δικούς μου για όσα υποφέρασαν τόσα χρόνια που έθελα να δω τον τζίρι μου να πιερώνει για όσα μας έκαμε, για όσα σου έκαμε. Αμέ σου ελεύθερες ο μπρος σου. Αν ήσουν άντρας, ήταν να ταΐκεις του τα ούλα πίσω σου για να σταθείς το λόγο σου, όχι να βουράς τα ξένα να χωστείς. Μα είσαι δειλός, δειλός και ψεύτης. Και για λόγου μου, δεν έχεις πιον καμιά αξία. Ξέρεις, εν... Πολυδεύκη. Πέμουνα χαρίς, πού ξέρεις εσύ πως εγώ εκαυκαλάδισα με τον Καράιορκη και απείλησε με το μωρό. Διότι εγώ έτσι πράγμα εσύ είπα. Ευρεθήκετε με την Αντρονίκη νεχτές και είπες σου τα. Έφερα σου και το γλυκό σου. Ευχαριστώ, Αντρονίκη μου. Να είσαι καλά. Και να σε έχουμε πάντα δίπλα μας. Χαίρομαι πολλά που μας αθυμήθηκες και ήρθες κατά δα. Έχει μέρες να φάνεις. Πολύ μια, εσύ να φέρες του την κουβέντα με τον Καράγιορκη. Την κουβέντα με τον Καράγιορκη. Όχι, δεν προλαβά. Πέτου την. Και και συμβουλέψη μας να που πρέπει να κάνουμε. Όλα που πάθετε και συντυχάνετε, είναι ευκαιρία τώρα από δάμε να ακούσουμε και τη γνώμη του. Εντάξει, Αντρονική μου, να του πω, αφήνεις μας να ακούμε ανοιχούς μας. Ναι, να πάω. Δεν είχα σκοπό να κάτσω. Έχω δουλειά, όχι στο Μαϊρκό. Αφού ούτε η Αντρονίκη σου το είπε, μολόγα, ποιος σου το είπε. Ένα όπως τα υποψιάστηκες. Ένα στράτος που είναι. Εσού εμπιανείς μανιχά βραβείων ηθοποιού. Κι αν είχε το βραβείο του πιο στοργικού πατέρα. Και τώρα, πού είναι. Πού είσαι. Πότε ήρθες στην Κύπρο, είπες σου. Δεν μίλας έτσι της μάμας σου. Αδικάστη. Εσύ να σιωπήσεις, εντάξει. Και σταμάτα να ανεκατώνεσαι μες τα οικογένεια. Αλεξάνδρα! Τώρα είναι να μου να κάνει ο Πετρής που ποδά και δα έμε κοφτή. Εγώ είναι να θωρώ μανιχά, κοινό που είναι καλύτερο για τους σκοπούς τους δικούς μου. Τίποτε άλλο. Κυρία Φισέρ, μπορεί να είσαστε μια κυρία καθώς πρέπει. Εν τούτης όμως καμιά κυρία αν σταματά μπροστά σε τίποτε άμα μάθει πως ο άντρας της απατάτη. Και εντά μου που σκέφτεσαι να κάνεις τώρα. Δεν ξέρω. Αμα αν έπεφτε στα χέρια μου, δεν το γράμμα ήταν να ξέρω να μου γεννήσκεται. Και θα θέλεις πολύ ένα τέτοιον άντρα να τον έχεις δίπλα σου να πορευτείς και να κατακτήσεις τον κόσμο. Στράτο! Στράτο. Να κόψεις που τον Παναή, μεν τον κουβαλάς αμέσα. καλό. Σου άρεσε η παραγγελιά μου. Είσαστε καλά, κορούες μου. Μάλιστα, κυρία Αντρονίκη. Μπράβο. Άντε, έτσι φρόνημα να παίζετε. Ειρήνη μου, πάλι γράφεις κορούα μου. Σκέφτηκα κάτι για το παραμύθι μου και δεν ήθελα να το ξιάσω. Να σου διαβάσω ένα που γράψε χτες.
Καλό. Και αβάζω όλα. Κάποτε συνέβαινε και αυτό. Ξεφυσούσε η θλίψη το μελάνι της και όλα τριγύρω, τυλίγοντας τη συννεφιά. Η αγκεφιά πλάκωνε τότε την ψυχή του μικρού αγοριού και το μόνο που αποζητούσε ήταν τη μοναξιά. Κάπως έτσι κυλούσε και εκείνο το απόγευμα, όταν ξαφνικά είδε να εμφανίζεται μπροστά του ένας άνδρας, ψηλός, λεβεντόκορμος, με μάτια καταπράσινα. Κατέβαινε τρεχτός στις σκάλες. Κοίταξε το αγόρι. Του χαμογέλασε. Κι είχε τόσο φως και τόση γλύκα εκείνο το χαμόγελο που αμέσως έδιωξε τη συννεφιά μακριά και η γη λούστηκε ολόκληρη στο φως του ήλιου. Ίδιος η πόδις του παραμυθιού έμοιαζε. Μέχρι που κοίταξε ψηλά στο παραθύρι σίγουρο το μικρό αγόρι πως θα βλέπε και την αγαπημένη του όμορφη εκείνου άντρα να του κουνάει από εκεί πάνω το μαντίλι. Με τιάρα στο κεφάλι, πριγκίπισσα, πανέμορφη, όπως και εκείνον. Έφυγε το παλικάρι, μα του μικρού αγωγιού ακόμη γελούσανε τα χείλη και η καρδιά του. Ξανά άνοιξαν πανιά τα κέφια του και αν δεν είχε πατέρα του τον άρχοντα που όλα τα μπορούσε και ό,τι ζητούσε αμέσως του το χάριζε. Πολύ θα ήθελε να είχε για κύρι του αυτόν τον άντρα. Αυτόν και κανέναν άλλο. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Πολλά ωραίο, μπράβο σου. Να σε ρωτήσω κάτι, Ειρήνη μου. Εν τέλος σε σκέφτηκες να γράψεις για τούτον τον άνθρωπον τώρα, τούτον τον λεβεντόκορμον τον, με τα πράσινα μάτια πως σαν τον υπότι. Εν τον σκέφτηκα. Είδα τον. Είδες το. Πού τον είδες? Είδα τον εχθές να φεύγει πόσο μας. Εγκατέβαινε τα σκαλιά. Και ποιος εμπονεί, Ειρήνη μου, ξέρεις το? Όχι, δεν τον ξέρω. Πρώτη φορά... Η γειτονιά, αν δεν τον τσακάρουν καλά τα κοπέλια μου. Μακάρι Θεέ μου. Μακάρι Θεέ μου, μακάρι. Καλώς ήρθατε. Ναι, Μαργαρίτα μου, καλώς. Να πάω στο καπαρέιο, εντάξει. Άντε, έφυγα. Στο καλό. Κορί μου, ήπιες καφέ? Θέλω, μάνα. Είναι κάτω μένα τα στόμασια. Γιατί? Έχουμε πρόβλημα, μάνα. Μια άλλο πρόβλημα. Να που γίνει και πάλι. Ατεσύρτησε, κόρη μου. Να που τρέχει. Τι νου πεφοάσου. Ο Τζόρτζ είπε μου ότι έχει την έννοια του Αντρέα μας. Και ότι εν του αρέσκει που αναγιώνεται μες στο καπαρέ, λαλή. Μανά, φοβούμαι ότι σκέφτεται... ότι σκέφτεται να μου τον πιάει. Ρε Στεφάνη, πότε να μας δείξεις την ταινία? Πότε? Σε πολύ καιρό, ρε Στεφάνη. Περίμενε. Άδε, άδε, έτσι πότε όλοι πάνω, θέλουμε να γυρούν όλοι αστερικά το σινεμά. Πρέπει να γυαλιά, όρμα του Θεού. Έτσι όπως είσαστε και αμέ και μουρμουράτε του, να τον κάνετε να μην ξαναγυρίσει η ταινία μες στο κορφό μας, όλα. Ναι ρε παιδιά, ήρθε να πνάσω ένα κομμάτι δουλειά και πελάνετε. Πάρτε ένα κομμάτι υπομονή. Έχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμα. Να τελέψω γίστερ και να σας τη δείξω. Καλό. Πάτε, να πάτε στο καλό. Άντε, γεια σου. Γεια σου. Στο καλό. Κύριε Λέης, ωραία κύριε Λέης. Στεφανή, θα δείξεις την ταινία. Θα μες στον καμενέ να δείξεις την ταινία, να. Να έχουμε και εμείς το κέρδος μας, εντάξει. Ναι, καλό. Να βάλουμε και έναν κότσινο πέφτσιν έτσι πάνω στο πλακόστρωτο, να νιώθουμε ότι είμαστε στο Hollywood. Τέλος πάντων, παπά, να μπορείς τα ενέργεια που σου πάρω. Μα να μου να κάνεις τόσα αργιά για κόρη που είσαι τώρα. Αφού είπα σου, είναι ακόμα πιο θερμακά που τη λέμε σου. Α, Στεφανή, να πάρεις και αρφή στο Στυλέμεσο, ναι, να ξέρεις, α. Όχι, παπά, εγώ θα στεργώ Στυλέμεσο, έχω να δείξω ταινία απόψη. Να πάμε το λεωφορείο, αφού είπα σου το. Πάτε, έσου τελειά. Να πάω στο καλό, κόρη. Στο καλό. Είχα την ημέρα μπορεί να πεθάνω, είναι ξέρω εγώ. Έλα ρε σου τα γιο να συναχτήσαμε, μα πότε μου βάλες αυτήν και να μου βάλει και τώρα κορή. Άντε, 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 πού καταλήξαμε, να. Μανά,
Εν είναι ώρα να τα βάλεις, μητά μου. Μα καλώς να μην τα βάλω, μητά σου, κορία μου, λαλείς. Έπρεπε να σου το πει ο Τζόρτζ για να καταλάβεις πως η ζωή που κάνεις βλάφτει το γιο σου. Έχει δίκιο ο άνθρωπος στο κάτω-κάτω, είναι το καλό του αρφού του που σκέφτεται. Και που να ξέρει ακόμα πως... Μη είσαι κανένα δικαίωμα αν πας στο γιο. Πάντα να νικάς. Ένας παλιάνθρωπος είσαι ρε, ένας φωνιάς που εκεί αρέσει να σκοτώσεις τον πεθερό σου, τον τζίρι μου και να φύγω για την κόρη μου στα σέρκα νου φωνιά. Κόψε την κουβέντα να μην σου κόψω με τον τρόπο που ξέρω. Με μπάτσε. Εμετάνωσες για τούτο που έγινε και μεταξύ μας. Την κρεμάλα ναι, την εγκλήτωνε. Έχει χάρη που εμίλησε, που εμαρτύρησε η Πολύμνια και η Γαλάτια και πήγε μόνο φυλακή. Και τώρα, ήταν που άλλαξε και ευκήγε κουπά πάλι. Μακρά που την κόρη μου! Στην νησπό η Πολύμνια και μεν ηξιάνης έχω σε δειμένη πόδια σέρκα. Συγχώρα μου για τούτο. Δεν έπρεπε να φύγω την καρδιά μου και το κορμί μου. Να παραδοθούν έτσι εύκολα. Ωραία. Σε δυο-τρεις μέρες το πολύ θα έχετε άδεια στα χέρια σας. Αμα, να μου δω και τσέσου τα όπλα. Πώς τα συμφωνήσαμε. Η Βερόνια δεν ξέρω να μου νεθαμείς. Αμα, ό,τι ρε αλλιά έχασα, θέλω τα πίσω ούλα ως την τελευταία δεκάρα, ναι, κατάλαβες. Είπε μου ότι σε καμιά δυο μέρες είναι να γίνει η συμφωνία. Να τους τα παραδώσουμε και να ησυχάσουμε κι εμείς. Εξάλλου, εκείνα που να μας δώκουν τούτοι, είναι πολλά παραπάνω από εκείνα που ήταν να μας δώκουν οι άλλοι. Επίστεψα ότι οι άσχημοι τσεροί ερέξαν, χαθήκαν. Ότι ήταν να είμαστε όπως πρώτα. Μα ειστήρισαν άδοξε, εν τούτο αρνήστη με πάλι. Απαιτώ να σταματήσεις να σαλιαρίζεις με τον Παναή μπροστά στα μάτια του αρφού μου. Και το χειρότερο μπούλα είναι ότι το μωρό να λυνίσκει μέσα στο καπαρέ. Τούτο να κατάλαβεις πόσο σοβαρό είναι. Μα είσαι με τα καλά σου. Μου λέει του μια χαρά. Να πω θες αξιπάτσεσαι στην έννοια του. Κι όσο που ήταν κοινός ο κύριος που κατέβαινε νέχτες πόσο μας. Τι χάρη που εμίλησε, που εμαρτύρησε η Πολύμνια και η Γαλάτια και πήγε μόνο φυλακή. Και τώρα, ήταν που άλλαξε και ευκήγε κουπά πάλι. Μακρά που την κόρη μου! Στην νησπό η Πολύμνια και μεν ηξιάνης έχω σε δειμένη πόδια σέρκα. Συγχώρα μου για τούτο. Δεν έπρεπε να φύγω την καρδιά μου και το κορμί μου. Να παραδοθούν έτσι εύκολα. Ωραία. Σε δυο-τρεις μέρες το πολύ θα έχετε την άδεια στα χέρια σας. Αμα, να μου δω και τσέσου τα όπλα. Πώς τα συμφωνήσαμε. Η Βερόνια δεν ξέρω να μου νεθαμείς. Αμα, ό,τι ρε αλλιά έχασα, θέλω τα πίσω ούλα ως την τελευταία δεκάρα, ναι, κατάλαβες. Είπε μου ότι σε καμιά δυο μέρες είναι να γίνει η συμφωνία. Να τους τα παραδώσουμε και να ησυχάσουμε κι εμείς. Εξάλλου, εκείνα που να μας δώκουν τούτοι, είναι πολλά παραπάνω από εκείνα που ήταν να μας δώκουν οι άλλοι. Επίστεψα ότι οι άσχημοι τσεροί ερέξαν, χαθήκαν. Ότι ήταν να είμαστε όπως πρώτα. Μα ειστήρισαν άδοξε, εν τούτο αρνήστη με πάλι. Απαιτώ να σταματήσεις να σαλιαρίζεις με τον Παναή μπροστά στα μάτια του αρφού μου. Και το χειρότερο μπούλα είναι ότι το μωρό να λυνίσκει μέσα στο καπαρέ. Τούτο να κατάλαβεις πόσο σοβαρό είναι.
Μα είσαι με τα καλά σου. Ο λαϊ του μια χαρά. Να μπορεί να ξεπατζέσει την έννοια του. Ποιο είναι που ήταν κοινό ο κύριο που κατέβαινε νύχτε πόσο μα. Ποιο κύριο. Ο κύριο που κατέβαινε νύχτε το δίλη που πάνω. Μα εν τον είδε. Τι είπε ο Καράγιορκη στι αρφέ μου ότι δεν είσαι στο χέρι. Δεμένη χειροπόδαρα, έτσι ακριβώ τη είπε. Και είναι να μου πάνε να πει τούτον τώρα. Δεν μου λαρκάζει να χρησιμοποιήσει ο Καράγιορκη εναντίον τη αρφή μου για να την εκβιάσει για τον μόρο. Δεν ξέρω τι άλλο σκέφτηκε τώρα για να την βασανίσει, αλλά. Έπρεπε να βλέπω πώ με κοιτούσε η μικρή όταν έφευγα. Με μια τρυφερότητα, μια οικειότητα, σαν να με ήξερε από πάντα. Μου χαμογέλασε κιόλα. Στρατό, τούτο που πέγαμε, εμπολά επικίνδυνο. Αν πει το μωρό, αν κανέναν το ρώτησε, είδε. Τι να πει, να πει ότι είδε ποιον, αφού δεν με ξέρει. Και αν είπετε τίποτε, μόνον είδε σε. Όχι, δεν πρόλαβα. Ήταν μέσα ο αχρίος. Μια πολλά στρατό. Και σου πω, είναι ανάγκη κάθε φορά που με χωρίζω μπρος σου να μπορώ να έβγεις. Πρέπει να βάλω το φαΐν πάνω. Να σου κάνω καφέ, να φέντη. Ευχαριστώ σου. Πια τον είσαι στην κάμαρή μου. Πέ μου, εχτες το δίλης, είσαι βίζητες η γυρά σου, τίποτες ξένους. Ξένους. Είναι τα ξένους, να θυμούμε να έρθενε σώμας κανένας χτες. Η Ρινού η Μιτσά, η κόρη μου, είπε μου πως είναι ένα ψηλό, καστανό, με πράσινα μάτια και κατεβαίνει τις σκάλες. Ψηλό, καστανό, ποιος εμπουνάνει. Αρέσου εν τον πολύ καρπό που είδεν τον επιστάτη, αμα όχι, εκείνος είναι ασπρομάλης. Το μωρό είπε μου μητσότερος, κοντά στην ηλικία μου. Εν πάει που πότε όνος μου. Εγώ κανέναν εν είδα. Καλό. Πάνε στη δουλειά σου τώρα. Σε μια άλλη κρυφά ρούπα και σου ρίχνω σε σαν σου καλά. Πού να μου πάεις. Εσύ είσαι Αντζουρή. Εγώ είμαι. Θεέ μου, πήρες το μωρό στο σχολείο, ρε. Πήρα, δεν έχω. Η ψυχή μου κάθε φορά μου φκένει από το ξεπορτίνο ο Ανδρέας. Όχι πώς. Έσο δηλαδή είμαστε ασφαλισμένοι από τα αρκούτα και σε να έρθουν να μας βάλουν καμμά μπόμπα τα μέσα. Για στο καπαρέ. Έχεις το νου σου καημένε μου γιατί... Έχω το νου μου, έτσι είπε κανένας χαντός. Έλαβα τα μέτρα μου. Ερέσει κανένας που την γειτονιά αν δεν τον τσακάρουν καλά τα κοπέλια μου. Μακάρι Θεέ μου. Μακάρι Θεέ μου, μακάρι. Καλώς ήρθατε. Ναι, Μαργαρίτα μου, καλώς. Να πάω στο καπαρέιο, εντάξει. Έφυγα. Στο καλό. Κορί μου, ήπιες καφέ. Θέλω, μάνα. Είναι κάτω μένα τα στόμασια. Γιατί? Έχουμε πρόβλημα, μάνα. Μια άλλο πρόβλημα. Να πού γίνει και μπάλε. Ατεσύρτησε, κόρη μου. Να πού τρέχει. Τι νου πεφοάσου. Ο Γιόρτζ είπε μου ότι έχει την έννοια του Ανδρέα μας και ότι εν του αρέσκει που αναγιώνεται μες στο καπαρέ, λαλή. Μανά, φοβούμαι ότι σκέφτεται να μου τον πιάει. Τυχερή, μπορεί να κανονιστούμε και εμείς. Εν και ανάγκη να είμαστε μια ζωή μες στην παρανομία. Καλά, μια στιγμή. Εσένα ποιος είπε έτσι πράγμα. Κανένας. Άισε να το σιουρέψω και να σου πω. Μπορεί και να μπελάρεις. Παππού. Οπα. Ρε Μίτσι. Μα τώρα. Είναι νωρίς είσαι σε σούπα τώρα. Σκολάσα μας πιο γλώρα σήμερα. Α. Και είπε μου, είσαι μανιχός σου. Είναι εντόλωση του να έρθω. Με τα τσιράκια μου. Γιατί είναι με τα τσιράκια μας εφέρω. Μην γλιάζεται.
Στη στράτα ξέρω ότι είναι και μόνος μου, οπότε δεν είμαι κανένα μωρό. Όχι, Αντρίκο. Όχι. Του δεν το δέχομαι. Όχι. Θέλω να μην έρχεσαι μανικός σου. Να έρχεσαι μαζί με τα τσιράκια μου να σε προσέχω. Εντάξει, συμφωνεί. Χατ. Πάμε λοιπόν. Να πούμε τις θετές σου να παρασυνώσει να φάω. Εντάξει. Καλά, πάνε και έρχομαι. Α? Θέλω να μου δείξει κάτι η Φανούλα στα μαθήματα μου. Για την αριθμητική. Η Φανούλα ξέρει καλύτερα. Είναι. Που γίνον πας στην αριθμητική, η Φανούλα καλύτερη και πούμε. Εντάξει, πάω εγώ και ο καρτερός. Εντάξει. Γεια, Τερίμιτση. Φεύγω και έχω σε δουλειές. Ένας άνθρωπος για να σου το δώκω. Όμως, μυστικό. Γιατί και μου είχε λεφτά για να μην το πω σε κανέναν. Ούτε στον παππού. Ποιος είναι που τούτος άνθρωπος που σου στέλνει γράμματα. Είναι ένας πελάτης, Ανδρέα μου. Για κάτι δουλειές. Και γιατί καλό έπρεπε να το μάθει ο παππούς. Μα κάνεις δουλειές πίσω από τη ράσα του. Ρε Μιτσί. Μόνο μου βγάλεις γλώσσα σαν εμένα. Χάτε, μπού να πας να φάεις. Κρίμας. Και θέλα το τζιντο φουστάνου η φίβο μου. Άλλη στράτα λαλούμε. Ότι βολά μπαθαίνω τσίχατα. Δεν θέλα να χάσω, θα αρκέσαι. Ναι, μα είναι τα λόγια και πέσες έξω. Δεν έπαιζα έξω, γελάσα μου η πουσού. Εγώ δεν έπαιξα κούρσα να παίζω έξω. Μα είναι δυνατό. Έξτε, έγινε. Κι άστα που στούσε βιέμπλα. Έγινε, βέβαια αφού το νοιάζεσαι. Δεν μου ζαχώρισε σου. Είναι ξανά είδα αρσενικό. Πότε κατάλαβα Φανούλα. Είναι πολλά άσχημα τα πράγματα. Φταίνιαν τις ζηλίες. Για τις ζηλίες. Όξα για τα όπλα, ο καυγάζουλος. Μπράβο σου, Φανούλα. Εσαι καρτέρου να είσαι τόσο μπαλιγαρινά. Μασχαλά σου. Θέλει μια άλλη ντόλμη να τα βάλεις με τους Εγγλέζους που γυρεύκουν τα όπλα και σου να στείνεις πόη και να μεν τους τα δικιάς. Κύριε Κίτρο, μην σας πω. Όλα. Μάλιστα, κυρία Χριστίνα. Αρκέσαι πως να μου γελάσεις εσώ εμένα, μα. Καλά. Μπορεί να μου φάεις 6,000 στον υπόδρομο. Αμα γιώνει να σε κανονίσω με άλλον τρόπο. Να ακούεις φίβος και μπορείς να χωστείς. Έλα, φίβος. Είχαμε κανένα νέο από τη διαθήκη του Φίσερ. Ανοίξαν τη. Του άφηκε την κληρονομιά. Όχι ρε. Έκαμε έτσι πράγμα ο Φίσερ. Ηρεμήσω από τη σύγχυση μου. Ήταν μεγάλη έκπληξη. Ποιος το περίμενε. Μα πού να το φανταστώ ότι ο Φίσερ είχε διαρρωμένη. Και να της αφήσει και όλη την περιουσία πάνω της. Ενώ εμένα να άφησε μου κάτι ριαλούθηκια και της Αλεξάνδρας ένα χωραφούι, κάτι κατσάβραχα δηλαδή, με ένα σπιτούι μες στη μέση. Τούτο που έκαμε ήταν καθαρή κοροϊδία. Καλά ρε Χριστίνα. Εν υποψιάστηκες ποτέ ότι σε απατούσε. Πού να το υποψιαστώ, Τζορτζ. Έτσι μείνεις και σπίτι μας τον τελευταίο καιρό. Εγώ σήμερα πληροφορήθηκα γιατί ότι είναι χαρίκλια. Γεννήκαμε ρεζίλη δηλαδή. Και μέσα στη διαθήκη αναφέρει την ως μέλουσαν κυρία Φίσερ. Άκου πράγματα! Και το χειρότερο για λόγους σου είναι ότι μπορούσε να αλλάξει τη διαθήκη λίγο πριν σκοτωθεί.
του το γυρίζει τις υποψίες πάλι εναντίον σου. Γιατί οι υποψίες να με γυρίσουν πάνω στην ερωμένη του? Η αστυνομία σίγουρα είναι να κάνει τις έρευνες της. Άμα εσύ είσαι σε χειρότερη θέση. Εσύ ήταν να χάσεις μανιχάτερα ηλία του Φίσερ. Άμα από ό,τι φαίνεται, απαντούσες κιόλας. Άρα για την αστυνομία έχεις κάθε λόγο να θέλεις να... Μα πού να το φανταστώ ότι ο Φίσερ είχε διερωμένη. Και να της αφήσει και όλη την περιουσία πάνω της. Ενώ εμένα να άφησε μου κάτι ριαλούθηκια και της Αλεξάνδρας ένα χωραφούι, κάτι κατσάβραχα δηλαδή, με ένα σπιτούι μες στη μέση. Το που έκαμε ήταν καθαρή κοροϊδία. Κράτη, Χριστίνα. Εν υποψιάστηκες ποτέ ότι σε απατούσε? Πού να το υποψιαστώ, Τζορτζ. Έτσι μείνεις και σπίτι μας τον τελευταίο καιρό. Εγώ σήμερα πληροφορήθηκα γιατί ότι είναι τη χαρίκλια. Γενήκαμε ρεζίλη δηλαδή. Και μέσα στη Διαθήκη αναφέρει την ως μέλουσαν κυρία Φίσερ. Άκου πράγματα! Και το χειρότερο για λόγους σου είναι ότι μπορούσε να αλλάξει τη Διαθήκη λίγο πριν σκοτωθεί. Του το γυρίζει τις υποψίες πάλι εναντίον σου. Γιατί οι υποψίες να με γυρίσουν πάνω στην ηρωμένη του? Η αστυνομία σίγουρα είναι να κάνει τις έρευνες της. Άμα εσύ είσαι σε χειρότερη θέση. Εσύ ήταν να χάσεις μανιχάτερα ηλία του Φίσερ. Άμα από ό,τι φαίνεται, απαντούσες κιόλας. Άρα για την αστυνομία έχεις κάθε λόγο να θέλεις να το βγάλεις σπίτι. Μα και όχι, εγώ δεν είχα ιδέα για τούτη τη γυναίκα. Ναι, αλλά ποιος να σε πιστέψει? Τι θα κάνω? Τι θα κάνω για να βρω το δίκιο μου? Γιατί όλα τα πράγματα πηγαίνουν εναντίον μου? Άκου, Χριστίνα μου, δεν θέλω να απελπίζεσαι. Εγώ λέω σου τα έτσι ομά, για να είσαι προετοιμασμένη για όλα. Θα μιλήσουμε με τον δικηγόρο σου, θα συνεργαστούμε μαζί του, έτσι που αν χρειαστεί να σε υπερασπιστεί, να είναι έτοιμος για όλα τα πιθανά σενάρια, να μπορεί να τα αντικρούσει. Εντάξει? Κάνεις λάθος. Δεν καταλαβαίνεις καλά. Δεν σε ρωτώ σε. Είμαι σίγουρος. Αρκέσαι τον αρκεμός να μάθω. Με λίγα ριάγια εμπολή αστυνομική που ανοίγουν το στόμα τους. Αρκέσαι με μανιχά βαρσό και έλος ο Αντζουλής που σρώνει ριάγια ως αστυνομικού και ξερνούν του ταούλα. Τι ήταν που σου είπασαι δηλαδή οι ζαυτιέδες? Που σας έχουν στο μάτι και να σας πατήσουν μες το τσάρουκα ώστε να ουζοκέτε τα όπλα. Χάρκες εν τυχαία που ψαλέψαν τον Απάρο, α, και που βάλαν την πόμπα μες στο καϊτζί. Καραγιορκή, εν είναι εμείς που έχουμε τόπλα. Και θα αρκούμε οι πληροφορίες σου λάθος. Μην πασκίζεις πως να μου σύρεις τα ακτή μες στα μάτια και θα τα καταφέρεις. Ξέρω σε πολλά καλύτερα από ό,τι νομίζεις, κόρη Μίτσα. Είσαι γέμα μου και σκέφτεσαι γιον εμένα. Μην κορτώνεις. Και είναι μπουλό σου, παιπίρα. Ανούλα μου. Ρώτησες με πόσο μαράζιν έχω μέσα μου για τη μάνα σου. Και για τους δικούς μου, για όσα υποφέρασαν τόσα χρόνια. Που ήθελα να δω τον τσίρι μου να πιερώνει για όσα μας έκαμε. Για όσα σου έκαμε. Αν με σου ελεύθερες ομπρός σου. Αν ήσουν άντρας, ήταν να ταΐκεις του τα ούλα πίσω σου για να σταθείς το λό σου. Όχι να βουρας τα ξένα να χωστείς. Μα είσαι δειλός, δειλός και ψεύτης. Και για λόγου μου, δεν έχεις πιον καμιά αξία. Ξέρεις, εν... Πολυδεύκη, πέμουν χαρίς. Πού ξέρεις εσύ πως εγώ εκαυκαλάδισα με τον Καράγιορκη και απείλησε με το μωρό. Διότι εγώ έτσι πράγμα εσύ είπα. Ευρεθήκετε με την Αντρονίκη νεχτές και είπες σου τα. Έφερα σου και το γλυκό σου. Ευχαριστώ, Αντρονίκη. Να σε καλά. Και να σε έχουμε πάντα δίπλα μας. Χαίρομαι πολλά που μας αθυμήθηκες και ήρθες κατά δά. Έχει μέρες να φάνεις. Πολύ μια, εσύ να φέρες του την κουβέντα με τον Καράγιορκη. Την κουβέντα με τον Καράγιορκη.
Όχι, δεν προλαβα. Πέ τούτη. Και και συμβουλέψει μας να που πρέπει να κάνουμε. Πάνω που πάθετε και συντυχάνετε, είναι ευκαιρία τώρα από δάμε να ακούσουμε και τη γνώμη του. Εντάξει, Αντρονίκη μου, να του πω, αφήνεις μας να ακούμε ανοιχούς μας. Ναι, να πάω. Δεν είχα σκοπό να κάτσω. Έχω δουλειά, όχι στο Μάρκο. Ούτε η Αντρονίκη σου το είπε. Μολόα, ποιος σου το είπε. Καλά. Ένα όπως τα υποψιάστηκες. Ένα στράτος που σου έμπιανες μανιχά βραβείων ηθοποιού. Κι αν είχε το βραβείο του πιο στοργικού. Κρίμας. Και θέλα το τζιντο φουστάνου η φίβο μου. Άλλη στράτα λαλούμε. Πολύ βολά μπαθαίνω τσίχατα. Δεν θέλα να χάσω, θα αρκέσαι. Ναι, μα είναι τα λόγια και πέσες έξω. Δεν έπαιζα έξω, γελάσα μου η πουσού. Εγώ δεν έπαιξα κούρσα να πέζω έξω. Μα είναι δυνατό. Έξτε, έγινε. Κι άστα που στούσε βιέμπλα. Έγινε, βέβαια αφού του νοιάζεσαι. Δεν μου ζαγόριζε σου. Είναι ξανά είδα αρσενικό. Δεν πάνε και πάω ρίζεσαι του ζαγόριζες έξω. Να μου πάθα. Δεν ξέρεις πόσα ρε αγγέ χάσα παστούσα πάρους μόνο φάτσα. Όχι αν πάρω με τη βάκλα. Αφού σου αρτηρούν ρε φίβο παράες, τόσο μάτσι πάλι λίγο να περάσουμε ρε. Φίβο, αν ειρκάζεσαι παράες, δικιό σου τους, δεν έχω πρόβλημα. Καρά Γιώργη, μα είμαι κανένας μανός θα αρκέσαι, α? Να βγάλεις ρε αγγέ παστεράσι μου, δεν ξέρω πώς είσαι τοπογλύφος. Και να σε βοηθήσω που το είπα, Βλάνη. Δεν χρειάζομαι την βοήθεια σου. Γυρεύτω αλλού. Να μου θέλεις. Έχω συνάντηση μη φανούλα ύστερότερα. Πόσο λαχταρό τ' άρμυρο νερό να με φέρει στις γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να της κι όλα τριγύρω λίγοντας τη συννεφιά. Η αγκεφιά πλάκωνε τότε την ψυχή του μικρού αγοριού και το μόνο που αποζητούσε ήταν τη μοναξιά. Κάπως έτσι κυλούσε και εκείνο το απόγευμα, όταν ξαφνικά είδε να εμφανίζεται μπροστά του ένας άνδρας ψηλός, λεβεντόκορμος, με μάτια καταπράσινα. Κατέβαινε τρεχτός στις σκάλες. Κοίταξε το αγόρι, του χαμογέλασε και είχε τόσο φως και τόση γλύκα εκείνο το χαμόγελο
που αμέσως έδιωξε τη συννεφιά μακριά και η γη λούστηκε ολόκληρη στο φως του ήλιου. Ίδιος η πόδις του παραμυθιού έμοιαζε, μέχρι που κοίταξε ψηλά στο παραθύρι, σίγουρο το μικρό αγόρι, πως θα βλέπε και την αγαπημένη του όμορφη εκείνου άντρα να του κουνάει από εκεί πάνω το μαντίλι. Με τιάρα στο κεφάλι, πριγκίπισσα, πανέμορφη, όπως και εκείνον. Έφυγε το παλικάρι, μα του μικρού αγοριού ακόμη γελούσανε τα χείλη και η καρδιά του. Ξανά άνοιξαν πανιά τα κέφια του, κι αν δεν είχε πατέρα του τον άρχοντα, που όλα τα μπορούσε και ό,τι ζητούσε αμέσως του το χάριζε. Πολύ θα ήθελε να είχε για κύρι του αυτόν τον άντρα. Αυτόν και κανέναν άλλο. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Πολλά ωραίο, μπράβο σου. Να σε ρωτήσω κάτι, Ειρήνη μου. Εν τέλος σε σκέφτηκες να γράψεις για τούτον τον άνθρωπον τώρα, τούτον τον λεβεντό κορμόν τον, με τα πράσινα μάτια πως σαν τον υπότι. Εν τον σκέφτηκα. Είδα τον. Είδες τον. Πού τον είδες? Είδα τον εχθές να φεύγει πόσο μας. Εγκατέβαινε τα σκαλιά. Και ποιος εμπονεί, Ειρήνη μου, ξέρεις το? Όχι, εν τον ξέρω. Πρώτη φορά τον είδα. Για τσινόν που λάλλεις και του τσιρού σου, που μ' αρώτα. Ναι, για τούτον. Αμα ούτε ο τσιρής μου τον ξέρει. Εμείς τσίκουρο είμαι. Είσαι σίγουρη πως τον είδες τούτον το ψηλόν τον άνθρωπο? Ο ξεφαντάστης το, όπως γράφεις και τις ιστορίες. Αντρονίκη, ξέρεις με να λαλώ ψέματα? Αγγελίσσα, όχι. Συγχώρα. Εν και θέλω να σε βγάλω ψευτή σαν